Βασικά ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, ποδοσφαιριστές, παράγοντες και φιλάθλους όλων των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Σχετικά με το κύπελο, όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα. Τα κουφάλια θα τα ξανασυναντήσουμε, ελπίζουμε να γίνουν δύο παιχνίδια καλά. Οι καλύτεροι και οι τυχερότεροι θα περάσουν τον τελικό. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εύχομαι να γίνουν δύο καλά παιχνίδια. Και εμείς σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους μας. Και ο καλύτερος, και ανάλογα πώς θα βρεθούμε εκείνες τις μέρες, θα πιστεύω ότι η πρόκληση θα παιχτεί σε δύο πολύ δυνατά παιχνίδια. Είμαστε εκεί οι δύο πρωτοπόροι αυτή τη στιγμή. Εμείς σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους μας, δεν υποτιμούμε κανέναν, αλλά γνωρίζουμε και την δύναμη και την ποιότητα της δικιάς μας ομάδας και πιστεύουμε στη δικιά μας ομάδα και στην ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα δύο δύσκολα παιχνίδια. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους παίκτες, χωρίς προβλήματα, χωρίς τραυματισμούς. Τώρα για την κλήρωση του κυπέλλου, κληρωθήκαμε με μια ομάδα ανώτερη από εμάς, τον Αγωκαρδία, είναι σε άλλο όμιλο, σε άλλη κατηγορία. Δύο κατηγορίες πάνω από εσά. Δύο κατηγορίες, θα είναι πολύ δύσκολο το μάτς. Εμείς εδώ που φτάσαμε είναι επιτυχία για εμάς, για το χωριό μας. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας που έφτασε μέχρι εδώ. Και μακάρι στο μάτς τα ημιτελικά να κερδίσουμε, να κερδίσω καλύτερα. Εντάξει, ήταν μια κλήρωση. Θα έλεγα ότι οι αντίπαλοι και οι τρεις για μας, όχι βέβαια, ασφαλώς τα κουφάλια και ο Ιδρύς Πολυκόπων είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας. Αλλά από τη στιγμή που είμαστε στην κατηγορία μας και μόνοι που είμαστε στην εθνική, δεν θα έλεγα ότι θα ήθελα να διαλέξω αντίπαλο. Τελικά η κλήρωση έριξε σε εμάς να παίξουμε με τον Άγιο Θανάσιο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω την ομάδα, ούτε καν ξέρω ποιος είναι προπονητής εκεί. Λοιπόν, θα δείξουμε όμως τον βέβαιο προσοχή. Το δέω το σοβαρό στο Αγιοθανάσιο. Εγώ ότι μέσα είμαστε στο τελικό της Τούπας. Εντάξει, πρόεδρε, εντάξει, ο τελικός μπορεί να μην είχε στην Τούπα, μπορεί να είχε στο Καθατζόγλιο, αλλά τέλος πάντων στον τελικό. Α, Καθατζόγλιο, δεν το γνωρίζω, ναι. Όχι, λέω, μπορεί να γίνει ή στο Καθατζόγλιο ή στην Τούπα, έτσι υπόθηκε. Μα, εντάξει, εγώ γνωρίζω ότι είναι στην Τούπα. Εντάξει, νομίζω ότι θα είμαστε μέσα στο τελικό τώρα. Όποτε και αν γίνει, όχι και αν γίνει, νομίζω θα είμαστε μέσα.